Ναι, έχει γίνει ένα θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας που το έφερε ο Δήμαρχος για ένα 800 ούτε δύο στρέμματα στο στεφάνι και πουλήθηκε, το αγόρασε μάλλον ο Δήμος, 49.000 ευρώ. Και είναι πολλά τα λεφτά αυτά δηλαδή? Για, κατά τη δικιά μου γνώμη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Σίγουρα θέλουμε να γίνονται έργα, το είπα και χτες, αλλά δεν μπορεί να διαχειρίζεται ο Δήμαρχος τα λεφτά των Κορινθίων με τόσο άνεση αυτή την εποχή που μπορεί στην Κόρινθο να αγοράσεις 25.000 ευρώ το στρέμμα μέσα στην Ποσειδονία, παράδειγμα, σε διάφορα στα καλάμια ή γύρω-γύρω τις περιοχές της Κορινθίου. Ο Δήμαρχος είπε ότι ο πρόεδρος της περιοχής ζήτησε ότι είναι αναγκαίο να αγοραστεί ένα οικόπεδο. Ναι. Θέλω να πω στους πολίτες της Κορινθίας, ας πάνε στο στεφάνι να δούνε ότι ακριβώς από κάτω από το χωράφι, το οικόπεδο, συγγνώμη αυτό, ότι αγοράζονται και πουλούνται τα οικόπεδα με 2 και 3 χιλιάρικα. Είναι πολλά τα λεφτά. Εκεί μυρίζει. Δηλαδή λέτε ότι γίνει κάτι σοβαρό εκεί? Δηλαδή τα λεφτά αυτά δεν τα αξίζει το οικόπεδο? Εγώ θέλω, για να μην είναι εύκολο. Μήπως είναι και τα λεφτά για να χτιστεί κάτι? Είναι τα λεφτά μόνο για το οικόπεδο. Μόνο για το οικόπεδο. Ούτε για τίποτα άλλο. Ούτε και για το γήπεδο που θέλει να γίνει. Είναι μόνο αγορά οικόπεδο. Είναι υπερβολικά πολλά, παιδιά. Τα λεφτά 50.000 ευρώ. Ένα οικόπεδο, ούτε δύο στρέμματα στο στεφάνι, είναι σαν να παίρνει. Δεν πας να πάρεις στην Ομόνια καλύτερα ένα στρέμμα. Θα του έρθει πιο φτηνά του Δήμαρχου.